πάμε να δούμε κάτι το οποίο θα σας αποκαλύψουμε εμείς εδώ για πρώτη φορά. Ένα ρεπορτάζ το οποίο αφορά σε Γιώργο Λιάγκα, Φέη Σκορδά και ακόμα ένα όνομα, στέλεχος μεγάλου καναλιού, με το οποίο το ζευγάρι δείπνησε μυστικά πριν από λίγες ημέρες. Το ρεπορτάζ είναι αρκετά αποκαλυπτικό, γιατί αναφέρεται στη συνάντηση που είχε ο Γιώργος και η Φέη με τον Γιάννη Λάτσιο σε εστιατόριο των Νοτίων Προαστίων. Και στο ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Μαρία Κοκολάκη θα μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Για να ευχαριστήσω όλους εσάς για την πολύ πολύ μεγάλη αγάπη μας δώσετε φέτος. Είναι μοναδικό αυτό που ζήσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά. Και τέλος να ευχαριστήσω τον άνθρωπο που υπάρχει και στην προσωπική μου ζωή και στην επαγγελματική και την ευχαριστώ για όλα, τη Φέη τη Σκορδά. Γιώργος Λιάγκας και Φέη Σκορδά στην τελευταία εκπομπή δεν ανανέωσαν το ραντεβού με τους τηλεθεατές και μία είδηση της τελευταίας στιγμής δείχνει πως τα πράγματα ίσως παίρνουν άλλη τροπή. Να είμαστε ανατάξει των προσδοκιών σας και έστω και για λίγο να σας κρατήσαμε ωραία συντροφιά. Καλό καλοκαίρι, γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Σύμφωνα λοιπόν με αποκλειστικές πληροφορίες της μεσημεριανής μελέτης, το ζευγάρι δείπνησε με τον διευθυντή προγράμματος του Αντένα, Γιάννη Λάτσιο. Δευτέρα βράδυ και οι τρεις τους βρέθηκαν σε γνωστό εστιατόριο με Ιαπωνέζικη κουζίνα στη Βουλιαγμένη, όπου και παρέμειναν για πολλές ώρες συζητώντας με αρκετή μυστικότητα. Το μυστικό δείπνο δεν είχε μόνο σούσι, αλλά φαίνεται πως ο Γιάννης Λάτσιος τους σέρβιρε και μία πρόταση. Τι συζήτησαν μεταξύ τους, τι τους πρότεινε ο ισχυρός άντρας του Αντένα, δεν το γνωρίζουμε. Πάντως το timing ήταν σωστό, αφού την ίδια ώρα το συμβόλαιό τους με το Μέγκα εξελίσσεται σε θρίλερ. Οι τελευταίες εξελίξεις στο μεγάλο κανάλι και τα προβλήματα που είχαν προκύψει τον τελευταίο καιρό με την εταιρεία παραγωγής είχαν αστατώσει το ζευγάρι. Ευχόμαστε, ήρθε ο Μπάμπης εκπρόσωπος, ευχόμαστε γρήγορα να λυθούν τα οικονομικά προβλήματα. Αν και για το κανάλι φαίνεται πως δεν υπάρχει θέμα μη ανανέωσης, μιας και η εκπομπή και φέτος ήταν επιτυχημένη. Τελευταία καλημέρα για το πρωινό μου, εδώ από το όμορφο μέρος, το πολύ όμορφο αυτό ταξίδι που ζήσαμε φέτος μαζί σας. Ένα πραγματικά ταξίδι μοναδικό, με πάρα πολύ όμορφες, πάρα πολλές και πολύ όμορφες στιγμές. Ενώ ένα από τα θέματα που θα τεθούν και θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην ανανέωση ή όχι του συμβολαίου τους, είναι η νέα μείωση μισθού που θα τους γίνει. Και εμείς πως περάσαμε, αλλά και εσείς που από ό,τι έδειξαν τα πράγματα φέτος περάσατε καλά μαζί μας και σε ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας. Γι' αυτό είμαστε υποχρεωμένοι απέναντί σας, για αυτή την αγάπη. Τα νούμερα τηλεθέασης του πρωινού μου, αλλά και η αγάπη του τηλεοπτικού κοινού τα τελευταία χρόνια, φάνηκε να δελεάζουν τον Γιάννη Λάτσιο, που δεν έχασε την ευκαιρία να προσεγγίσει το ζευγάρι. Άλλωστε, οι σχέσεις μεταξύ τους είναι άψογες, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που τους βλέπουμε έξω μαζί. Το χειμώνα διασκέδασαν παρέα στο νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδούσε η Άννα Βύση. Την ίδια ώρα που οι φήμες ήθελαν τον πρωινό καφέ με τη Μαρία Μπεκατόρου να επιστρέφει, λέτε να δούμε τον Γιώργο Λιάγκα και τη Φέη Σκορδά σε αυτό το πόστο. Το καλοκαίρι για ορισμένους τηλεοπτικούς αστέρες θα είναι σίγουρα θερμό. Εντάξει, να γίνονται συναντήσεις, καλό είναι αυτό. Να υπάρχει ροή, να υπάρχουν πρόσωπα, να έρχονται, να φεύγουν, να γίνονται πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Βλέπω όμως ότι η ώρα είναι δύο, όχι, έχουμε. Ποια τηλεοπτική παραγωγός συνελήφθη για